Ο Αλέξης Τσίπρας περιόδευσε την Παρασκευή στην Άρτα, τον τόπο καταγωγής του. Εκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε πως αν βγει πρώτος ο Μητσοτάκης, θα φτιάξει κυβέρνηση κουρελού με εκβιασμούς, με πιέσεις, ακόμα και με αποστασίες. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Εγώ δεν ταξίδευα με το κρατικό αεροπλάνο για την προεκλογική εκστρατεία, ούτε όταν ήμουν πρωθυπουργός, γιατί δεν πίστευα ότι αυτό το κράτος είναι ιδιοκτησία κανενός. Άλλοι έχουν γεννηθεί πρίγκιπες και έχουν την αίσθηση ότι το κράτος και η χώρα τους ανήκει. Εγώ κατάγομαι από ένα ταπεινό μικρό χωριό στα Τζουμέρκα». Θέλω να με συγχωρέσετε που καθυστέρησα λίγο να έρθω, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν ταξιδεύω με το κρατικό αεροπλάνο και με τα λεφτά των ελληνικών. Άλλοι έχουν γεννηθεί πρίγκιπες και έχουν την αίσθηση ότι το κράτος και η χώρα τους ανήκει. Εγώ κατάγομαι από ένα ταπεινό ορεινό χωριό στα Τζουμέρκα, αλλά είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Μπορεί να μην είμαι από τζάκι, αλλά είχαμε τζάκι στο πατρικό σπίτι και τα ανάβαμε και ξέρω πως ανάβουν τα τζάκια.